Η έξαρση της μετασεισμικής δραστηριότητας πυροδοτεί ανησυχία στους πληγέντες για τα λαβωμένα κτίρια στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, καθώς ενδέχεται να έχουν επεκταθεί βλάβες και ρογμές στα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επισκευάσιμα και στα οποία δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής τους. Οι φάκελοι έχουν παγώσει, δεν προχωράει τίποτα. Τα χρήματα τα οποία έχει πάρει ο κόσμος είναι στην ουσία στους λογαριασμούς, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αν δεν γίνει η επιτροπή για να εξεταστεί το κτίριό της με τους μηχανικούς. Εάν κάποιος λοιπόν δεν προχωρήσει στη σύσταση φακέλου, αυτά τα χρήματα θα χρειαστεί να επιστραφούν πίσω. Και δεν γνωρίζει και αυτός που έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί του, αν το ύψος που έχει πιστωθεί είναι αυτό που τελικά θα εγκρίνει το ΔΑΕΦ ή θα είναι περισσότερα ή λιγότερα. Ναι, κάθε μέρα πέφτει και κάτι. Εδώ ήρθανε, μόλις γίνανε σεισμοί, περάσαν όλοι οι υπουργοί, πέρασε ο πρωθυπουργός, υποσχέσεις. Και τίποτα άλλο. Είσαι για φωτογραφία, για τα ψυχαφαλάκια ενδιαφέρονται. Ζητούμε ελέγχους και να έρθουν να μας πούνε ή τα θα κάνουμε. 8.000 που δώκαμε, δεν άγγιζε εγώ και καλιά μου κόψει τα χέρια. Αν πεις με 8.000 θα πάρω σαν σπίτι. Ούτε ποδήλατο, ούτε μια λεκάνη πλαστικά. Ούτε φακέλοι έχουν έρθει, ούτε τίποτα. Και τα χρήματα φτάνουν για να φτιάξει το σπίτι σας? Όχι καλέ. Δεν είναι όλα. Με τίποτα. Την ανάγκη επανεξέτασης των πληγεστών οικειών τονίζει ο Δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, 1.100 είναι τα κόκκινα κτίρια, ενώ τα κίτρινα κτίρια αγγίζουν τα 5.500. Εδώ έχω χλήσει από τους δημότες για ένα απλό λόγο. Το σπίτι μου ήταν κίτρινο και στον πρώτο έλεγχο και στον δεύτερο έλεγχο. Πρέπει να κάνω επιδιορθώσεις. Μπορώ να κάνω επιδιόρθωση με τη σημερινή κατάσταση του κτηρίου ή θα κάνω την επιδιόρθωση με την κατάσταση που είχε το κτίριο πριν από ένα μήνα? Διότι στους τελευταίους μήνες έχει επιδεινωθεί η κατάσταση του κτιρίου. Λοιπόν, ζητάω λοιπόν αν μπορεί το ΔΑΕΦΚ να μπορεί να φέρει ξανά μια ομάδα μηχανικών να περάσει, να ξαναδεί τα κίτρινα και ειδικά αυτά που είναι δεύτερη φορά κίτρινα, αν θέλουν επιδιόρθωση. Συνεχίζουν να θέλουν την επιδιώρηση ή πρέπει να κατεδαφιστούν? 10 μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Ορκαλοχώρι, μόλις 200 περίπου φάκελοι υποβλήθηκαν μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, ενώ μόλις 90 περιπτώσεις υπάρχει πιστοποίηση βλαβών από μηχανικούς. Βέβαια, οι σεισμοί οι οποίοι γίνονται της τάξης των 4 μέχρι 4,3 που έγινε ο προχθεσινός, είναι δεδομένο ότι σε κατασκευές οι οποίες δεν υπέστησαν ζημιές με τα 6 Ρίχτερ δεν θα υποστούν περαιτέρω καινούργιες ζημιές. Αλλά τα ήδη βεβαρημένα κτίρια που δεν έχουν επισκευαστεί, είναι σίγουρο ότι είναι πιθανό να έχουν διεύρυνση των ρογμών ή των βλαβών. Αλλά αυτό το σπίτι για να επισκευαστεί, όλη η τύχη είναι πλέον σαθρή. Είναι η μειχτή κατασκευή. Αυτό λοιπόν το σπίτι για να επισκευαστεί σήμερα, η αξία της επισκευής είναι πολλαπλάσια από το να γκρεμιστεί και να ξαφτιαχθεί από την αρχή. Πότε πιστεύω θα ολοκληρωθεί η διαδικασία? Είστε ακόμα δρόμο, ακόμα, έτσι. Από ό,τι λένε, και τα 2 χρόνια θα πάνε. Όλο το Ερκαλοχώρι είναι χάλια. Μετά από έναν μήνα ξεκίνησαν και πάλι οι κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτηρίων. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο Ερκαλοχώρι. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε γύρω στους 350 πρωτόκολλα κατεδάφισης από 1.100 σπίτια τα οποία χρειάζονται κατεδάφιση.